Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου και σε ιδιωτικό φορέα πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας. Με το νέο νομοσχέδιο ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει το δρόμο για την επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο στοχεύουν στην επιτάχυνση των απαιτούμενων για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων διαδικασιών. Τα βασικά σημεία που εισάγει το προτινόμενο σχέδιο νόμου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αφορούν στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, είτε τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Στη δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα, αλλά και σε ιδιωτικό φορέα. Στην έκδοση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση της άδειας να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου. Στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες, μαρίνες, καταφύγια και κυροβόλια, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και σύνθετα τουριστικά καταλήματα. Στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου όχι μόνο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού. Στη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων με το νομοσχέδιο καθορίζεται και τέλος αναχωρούν των επιβατών υπέρ του δημοσίου το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 ευρώ ανά επιβάτη ενώ καταργείται η θέσπιση τέλους ανασκέλος πτήσης το οποίο σε κάθε περίπτωση επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρηση στον επιβάτη. Επίσης ορίζεται η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη περί καθορισμού του τέλους και κάθε σχετικής λεπτομέρειας. Εικόνες αντίδρασης τόσο από την πλευρά του ΠΑΟΚ όσο και από το Ολυμπιακού προκαλούν οι χειρισμοί της κυβέρνησης στην υπόθεση ΠΑΟΚ Ξάνθης. Τόσο οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων, θύρα 4 και θύρα 7, όσο και οι εκπρόσωποι και οι εκφραστές των συμφερόντων των δύο ιδιοκτητών των ΠΑΕ κατηγορούν τις κυβερνητικές ενέργειες και κυρίως τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο θεωρούν ως τον βασικό υπαίτιο του αλλαλούμ που έχει σημειωθεί από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ως και τη στιγμή που έγινε γνωστή η κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία περί αλλαγής του νόμου με σκοπό να μην υποβιβαστούν οι δύο ομάδες. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε τη διαγραφή του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θοδωρή Ζαγοράκη από την Ευρωομάδα του κόμματος έπειτα από τις δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή με τις οποίες καταδίκαζε το πόρισμα της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού για τον υποβασμό των ομάδων ΠΑΟΚ και Ξάνθη και τον εξοβελισμό τους από το πρωτάθλημα. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και αρχηγός της εθνικής ομάδας, κατά τη θριαμβευτική πορεία της ομάδας στο Euro 2004, είχε δηλώσει το βράδυ της Δευτέρας πως δεν είναι δυνατόν να συμβιώνει κάτω από την ίδια πολιτική στέγη με εκείνους που βάλουν κατά του ΠΑΟΚ. Την ώρα που η χώρα κάνει το άλμα προς τα εμπρός, ξεπερνώντας διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος, δεν έχει την πολυτέλεια να διχάζεται με αφορμή το ποδόσφαιρο. Ιδίως σε τόσο κρίσιμες στιγμές για τα εθνικά μας θέματα. Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα επιτρέψει όμως ένα θέμα του ποδοσφαίρου να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή που τόσο δοκιμάστηκε στα χρόνια της κρίσης. Ούτε θα μείνει θεατής στο θέατρο του παραλόγου που εξελίσσεται με φόντο διαχρονικές παθογένειες που προσβάλλουν κάθε Έλληνα πολίτη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού αναλαμβάνεται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να μην επιβάλλονται εξοντωτικές κυρώσεις για θέματα όπως αυτά για τα οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Με απόφαση του Πρωθυπουργού διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής κ. Θεόδωρος Ζαγοράκης. Χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και είναι η πρώτη φορά που παρίσταται Έλληνας Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις μνήμης στο στρατόπεδο εξόντωσης του Auschwitz. Ήταν ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη εκατομμυρίων συνανθρώπων μας, κυρίως Εβραίων, που έπεσαν θύματα του ολοκαυτώματος, του επαχθέστερου εγκλήματος της σύγχρονης ιστορίας. Οι Έλληνες τιμούμε τη μνήμη τους και δίνουμε την υπόσχεση ποτέ η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει μια τέτοια ανίποτη τραγωδία.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, του διαχωρισμού, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας. Το μίσος, η διακρίση και η μισαλλοδοξία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Αναφορικά τώρα με το νομοθετικό έργο. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ και επέρχονται αλλαγές στα επιδόματα παιδιού και ενικίου, όπως και στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που μετονομάζεται σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Υπογραμμίζεται ότι η θέσπιση του επιδόματος γέννησης εντάσσεται στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής, η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιστραφεί η αρνητική δημογραφική τάση. Η χορήγησή του θα είναι οριζόντια και σχεδόν καθολική, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 60.000 ευρώ για ζευγάρια χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Την Πέμπτη έρχεται σε ολομέλεια για κύρωση η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι η Συμφωνία υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς διασφαλίζει την ειρήνη, ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σημειώνεται ότι στη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το Κινάλ συμφώνησε με την κύρωση της Συμφωνίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής. Ελπίζουμε και αυτές οι πολιτικές δυνάμεις να αντιληφθούν ότι η συμφωνία αυτή είναι υποφελής για τα εθνικά μας συμφέροντα και να τη στηρίξουν με την ψήφο τους. Ξεκινά σήμερα στις Επιτροπές της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πρεσβευτικού Σώματος και άλλες διατάξεις. Για τραγικούς πολιτικούς χειρισμούς που οδηγούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο χάος, κατηγορεί αξιωματική αντιπολίτευση την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, ζητώντας την παρέτησή του. Όπως σημειώνεται στη σημερινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, οι χειρισμοί του κυρίου Αυγενάκη λοιπόν είναι αυτοί που οδήγησαν στο απόλυτο αδιέξοδο που βρισκόμαστε σήμερα. Οφείλει να εξηγήσει λοιπόν ποια η σκοπιμότητα της παράκαμψης του νόμου, ποια η σκοπιμότητα των αντικατάσεων στο μελών της Επιτροπής χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει. Οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία σήμερα που παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να διορθώσει τη ζημιά που έχει ήδη γίνει. Το καλύτερο θα ήταν ο κύριος Αυγενάκης να παραιτηθεί και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για το χάος που έχει επιφέρει στον αθλητισμό. Με ένα λιτό σχόλιο του τομέα αθλητισμού του κόμματος, το Κίνημα Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση ως αποκλειστική υπεύθυνη για την κρίση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ανακοίνωση του τομέα αθλητισμού Κινήματος Αλλαγής αναφέρει: «Η κυβέρνηση απέτυχε στην διαχείριση του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Αυτό που παρακολουθούμε είναι ένα μπάχαλο με τη σφραγίδα της. Χρειάζονται βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές». Τώρα είμαστε στη φάση όπου αρχίζει και συνειδητοποιεί και η μεσαία τάξη ότι έχει εξαπατηθεί, αλλά όπως ο εξαπατημένος σύζυγος όταν το μαθαίνει δεν θέλει να το πιστέψει, δίνει πίστοση χρόνου, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Αντένα στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο σε μια συνέντευξη για την προσωπική και πολιτική διαδρομή του από τα παιδικά του χρόνια, την οικογένειά του, τη συμμετοχή του στην πολιτική μέχρι την ανάληψη της διακυβέρνησης, το δημοψήφισμα, τη σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας. Τι έγινε εκεί? Ήταν αυτό η μεγάλη κολοτούμπα, όπως σας κατηγορούν οι παλαιοί σας σύντροφοι που έφυγαν στη συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν ένα όχι από το λαό που ο Τσίπρας μετέτρεψε ως μάγος εντός εισαγωγικών της πολιτικής, ως ταχυδακτυλουργός, σε ναι μέσα σε 10 μέρες υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν ένας αναγκαστικός συμβιβασμός. Μια μεγάλη πίεση, σκληρή πίεση, η οποία όμως δεν ήταν στις 5 Ιουλίου. Ήταν μια πίεση αφόρητη που ξεκίνησε από τις 25 του Γενάρη. Συμπληρώσαμε προχθές 5 χρόνια από αυτή τη μεγάλη πολιτική αλλαγή και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στις εκλογές του Σεπτέμβρη, όταν ήμουνα αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να θέσω αυτόν τον συμβιβασμό στην κρίση του ελληνικού λαού. Δεν ήταν καθόλου εύκολη αυτή η πορεία και αυτή η διαδρομή. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι καταφέραμε και φτάσαμε ως εκεί οφείλεται στο ότι αποφάσισα όλες αυτές τις πιέσεις και τους εκβιασμούς να τους εξωτερικεύσω, να γίνουν κτήμα
με όλες τις δυσκολίες που είχε αυτό και με όλη την δύσκολη κατάσταση την οποία έφερε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ναι, διότι τι, οι πολίτες... τι νόημα είχε το δημοψήφισμα? Ο Γιούγκερ βγήκε και είπε στην Καθημερινή, σε συνέντευξή του, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε το δημοψήφισμα αυτό. Καλά, εντάξει, ο Γιούγκερ δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, διότι είχε τεθεί η δική του πρόταση σε δημοψήφισμα. Αλλά όσοι έχουμε πλήρη επίγνωση των πραγμάτων, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση μας είχε αφήσει στην παγίδα της παρένθεσης, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα χρηματοδοτικής ανάσας, και άρα ήταν θαύμα το ότι φτάσαμε μέχρι τον Ιούνιο, αλλά κυρίως και εκείνο το μεγάλο σφάλμα των Ευρωπαίων, αυτό το οποίο μας δίνανε, ήταν μια προοπτική πολιτικής αυτοχειρίας. Δηλαδή δίνανε μια συμφωνία με πολύ βαριά μέτρα, χωρίς χρήματα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το επόμενο διάστημα. Η πιο κρίσιμη και δύσκολη απόφαση για μένα δεν ήταν το δημοψήφισμα, αλλά με ένα 62%, 63 πόσο πήρε, ήταν πώς θα γίνει το όχι να ναι. Να μην πάω σε μια μετοπική ρήξη, να κάνω δηλαδή αυτό που είχα υποσχεθεί. Διότι για να κερδίσω το δημοψήφισμα, αν θυμάσαι, αυτό το οποίο έλεγα στον ελληνικό λαό σε δύο διαφορετικά διαγγέλματα ήταν ότι θα κάνω το παν για συμφωνία και όχι για ρήξη. Πρόσεξε, μιλάνε για το όχι ναι, αλλά πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Εάν πήγαινα στη μετοπική ρήξη, παρά το γεγονός ότι είχα υποσχεθεί τη μη ρήξη, τότε τι θα μου λέγατε μετά? Θα μου λέγατε ότι μας κορόιδεψες προεκλογικά, προδημοψηφισματικά, που μας έλεγες ότι θα πας σε συμφωνία τελικά και ο βασικός σου στόχος ήταν η έξοδος της χώρας από το ευρώ, που δεν ήταν αυτός ούτε στόχος, ούτε σχέδιο, ούτε στρατηγική. Μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να φθείρεται ιδιαιτέρως η Νέα Δημοκρατία, ούτε να ενισχύεται ιδιαιτέρως ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας προβληματίζει αυτό? Όχι, δεν με προβληματίζει, διότι τώρα είμαστε στη φάση ακόμα όπου αρχίζει και συνειδητοποιεί η περιβόητη μεσαία τάξη ότι έχει εξαπατηθεί. Αλλά όπως ο εξαπατημένος σύζυγος όταν το μαθαίνει δεν θέλει να το πιστέψει και δίνει πίστοση χρόνου, τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα δοθεί βεβαίως πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά νομίζω ότι στις κρίσιμες, στις σημαίες που είχε προεκλογικά, που ήταν οι ελαφρύνσεις των μεσαίων, που ήταν ότι θα λυθεί το προσφυγικό διαμαγείας, που ήταν ότι οι επενδύσεις θα έρθουν και το ελληνικό θα μπουν μπουλντόζες σε μια εβδομάδα, όλα αυτά πλέον αρχίζει και τα συνειδητοποιεί ο κόσμος. Σε κλίμα ένταση συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για την άγρια δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι με την κατάθεση του διοικητή του κλιμακίου ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος, Θωμά Ζόβα. Δεν υπάρχει συνένεση στο θάνατο, είπε ο ιατροδικαστής Παναγιώτης Κοτρέτσος, που παρέλαβε τη σωρό της Ελένης στο Παλούδι όταν βρέθηκε να επιπλέει σε βραχώδη παραλία, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί συνένεση του θύματος. Ο μάρτυρας ανέφερε πως το γυμνοκορίτσι που έβγαλαν οι άντρες του λιμενικού από τη θάλασσα έφερε συγκεκριμένα τραύματα που τους οδήγησαν στο συμπέρασμα πως πριν βρεθεί στο νερό είχε βασανιστεί. Έφερε προθανάτια τραύματα, χαρακές στο λαιμό, που δήλωναν πως κάποιος είχε επιχειρήσει να την μαχαιρώσει, ενώ υπήρχαν, όπως είπε, σημάδια απόπειρας στραγγαλισμού με τα χέρια. Ο ιατροδικαστής ανέφερε επίσης πως η φοιτήτρια, όσο ήταν εν ζωή, δέχτηκε χτυπήματα στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού, ενώ βρέθηκε σχισμένο και το αυτί της, προκαλώντας το γοερό κλάμα του πατέρα της Ελένης στο Παλούδι, ο οποίος μονολογούσε: «Το βασάνισαν το κοριτσάκι μου, το βασάνισαν». Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι που ήταν πολύ βαρύ και προκάλεσε κάταγμα στο κρανίο και εγκεφαλική αιμορραγία, είπε ο μάρτυρας, ο οποίος προσδιορίσε τον πνιγμό ως αιτία θανάτου της Ελένης στο Παλούδι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα για το 6ο Διακυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας σε επίπεδο Υπουργών και Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Ανταποκρινόμαστε σε ένα περιβάλλον προκλήσεων. Στις απειλές πρέπει να εξετάζουμε την αντίδρασή μας, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Σάββας Αγγελίδης επισήμανε πως η Τουρκία εφαρμόζει τον νόμο της ζούγκλας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εμείς ανταποκρινόμαστε σε ένα περιβάλλον προκλήσεων και απειλών ασφαλείας. Σε αυτές τις απειλές ασφαλείας, δυνητικές και μη, υπαρκτές και μη, πρέπει ασφαλώς να αναπτύσσουμε το σχεδιασμό μας.
Αυτό είναι το νόημα της ύπαρξής μας και της αποστολής μας. Ασφαλώς σε στενή συνεργασία με την στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ασφαλώς, ασφαλέστατα, αλλά σε κάθε περίπτωση και σε αγαστή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, εκτιμήσεων, αναλύσεων μεταξύ μας. Η Τουρκία, αγνώντας κάθε έννοια δικαίου, αλλά και κάθε έννοια γεωγραφίας, θα έλεγα, συνεχίζει τις έκνομες πειρατικές ενέργειες της στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, η προκλητική συμπεριφορά στρέφεται και προς την Ελλάδα, παραβιάζοντας κάθε αρχή δικαίου. Στην ουσία, έχει αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο με τον νόμο της ζούγκλας και τη διπλωματία της κανονιοφόρου. Την ώρα της συνέντευξης τύπου σημειώθηκε η υπερπτήση ζεύγους τουρκικών F-16 στα 26.000 πόδια πάνω από τους Λειψούς και τους Αρκιούς, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΘΑ. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 74 ετών, άφησε ο Γιώργος Κοτανίδης. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στο καλλιτεχνικό κόσμο. Ο διάσημος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έπαιξε σε ελληνικές και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, ανάμεσά τους «Βίος και πολιτεία» του Νίκου Περάκη, «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου, «Ηλεκτρικός άγγελος» του Θανάση Ρέτζη, «Τον καιρό των Ελλήνων» του Λάκη Παπαστάθη, «Το κορίτσι της Μάνης», «Το μαντολίνο» του Λοχαγού Κορέλη του Τζον Μάντεν. Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι ευχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Πρόεδρος επανεξελέχθη ο κύριος Εμμανουήλ Μαρκόπουλος, ο οποίος στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του 16μελού Συμβουλίου. Σας είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή σήμερα στην Ένωση Ξενοδόχων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι μετά από μια διαδικασία που ξεπέρασε το 90% συμμετοχής επί των μελών μας να έχουμε τη συγκρότηση σε σώμα. Η επόμενη θητεία, τα 3 χρόνια αυτά, κυρίως θα πρέπει να έχουν ρεαλισμό στους στόχους, ευελιξία και ταχύτητα στη δράση και φυσικά αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που σε λιγότερο από 48 ώρες σήμερα συγκροτηθήκαμε σε σώμα και σας ανακοινώνουμε τις αρμοδιότητες του κάθε ενός από τους 16 του Συμβουλίου μας, διότι πραγματικά στον τουρισμό και στη Ρόδο μας δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωαννίδης, ο κύριος Καντής Νικόλαος στη θέση του Β' Αντιπροέδρου, ο κύριος Μινέτος Κωνσταντίνος, θα έχουμε την τιμή να κοσμείται ο Συμβούλιό μας από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο κύριος Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης στα θέματα επικοινωνίας και marketing ως εντεταλμένος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Γερονικόλας Νίκος, έφορος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Χατζής Ιωάννης, ειδικός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ένωσής μας στα κεντρικά όργανα, στα δευτεροβάθμια. Ο κύριος Καλιουδάκης Κωνσταντίνος, έχουμε τη χαρά να είναι ο αντιπρόεδρος σχετικά με πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα. Ο κύριος Παπαβασιλείου Ιωάννης, ένα πάρα πολύ έμπειρο τέλεχος στο συλλογικό μας όργανο, αντιπρόεδρος φορολογικών και τραπεζικών θεμάτων. Η κυρία Σταματιάδη Αυγή, αντιπρόεδρος βιώσιμου τουρισμού και περιβαλλοντικών θεμάτων. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και θα την επικουρούν 2 ακόμα σύμβουλοι, ο κύριος Παλάς Στέφανος, με εμπειρία από το ΜΑΙ ΠΕΦΚΟΣ, αλλά και ο κύριος Πασάλης, γνωστός σε όλους για τις πράσινες τακτικές που έχει στο παρελθόν ασχοληθεί. Η κυρία Χατζηλαζάρου Ανδριάννα, αντιπρόεδρος τουριστικής εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι η τουριστική εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι στο οποίο οφείλουμε όλοι να ασχοληθούμε ενεργά ώστε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. 2 ακόμα σύμβουλοι στο κομμάτι αυτό, ο κύριος Γεωργαλίδης και ο κύριος Καπετανάκης, γιατί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό για μας. Να τονίσω εδώ ότι είχαμε 1 κυρία στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και πλέον έχουμε 2. Είναι μια θετική εξέλιξη και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γι' αυτό. Αλλά και σε ένα κομμάτι που μας απασχολεί καθημερινά στις ξενοδοχειακές μας μονάδες, ο κύριος Θωμάς Βυριάδης, ως εντεταλμένος σύμβουλος πνευματικών δικαιωμάτων. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τον κλάδο, για να υπηρετήσουμε τους ξενοδόχους και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης, εντεταλμένος αντιπρόεδρος επικοινωνίας και μάρκετινγκ, αναφέρθηκε στους στόχους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τα επόμενα 3 χρόνια.
Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια πανηγυρική κατάσταση αυτή τη στιγμή, σε ένα πανηγυρικό πνεύμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι, διότι έχουμε μέσα στο Συμβούλιο ανθρώπους από την προηγούμενη θητεία, αλλά και καινούριους ανθρώπους με πολύ όρεξη, με καινούριες ιδέες και με πραγματικά μεγάλη αγάπη για αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε και παλιά στελέχη με πολλή εμπειρία, αλλά και νέα παιδιά. Και μάλιστα ειδικά αυτό για τα νέα παιδιά είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι ευτύχημα τα νέα παιδιά πολλές φορές από τη δεύτερη και τρίτη γενιά να ασχολούνται με τις επιχειρήσεις ενεργά, και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο, και μάλιστα να συνδράμουν πραγματικά με τον δικό τους ρόλο σε αυτή την κοινή προσπάθεια που έχουμε. Οπότε αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Ως προς τους στόχους που θα θέσει η Ένωση για το επόμενο εξάμηνο και τον πρώτο χρόνο, έχουμε συζητήσει σήμερα με εισήγηση του Προέδρου μας, θα εστιάσουμε σε τρία βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα εστιάσουμε στο κομμάτι της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η Ένωση θα εστιάσει στο πώς ο τουριστικός κλάδος της Ρόδου θα μπορέσει να εφαρμόσει sustainable practices και πώς θα μπορέσει με τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους φορείς να ενισχύσει την παρουσία μας και όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη στο κομμάτι της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας που θα ασχοληθούμε πάρα πολύ. Ο δεύτερος βασικός τομέας είναι ο τομέας της εκπαίδευσης, συγκεκριμένα της τουριστικής εκπαίδευσης. Θα κοιτάξουμε πώς η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου θα μπορέσει να δώσει μια καινούρια νότα, μια καινούρια ερμηνεία σε αυτό που λέμε τουριστική εκπαίδευση, συνεργαζόμενοι με τους μεγαλύτερους φορείς της τουριστικής εκπαίδευσης της Ελλάδος, όπως είναι ο ΣΕΤΕ, ο ΙΝΣΕΤΕ, όπως είναι οι μεγαλύτερες σχολές τουρισμού της και πανεπιστήμια τουρισμού της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. Αυτό θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους ξενοδόχους, όπως φυσικά και για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Τέλος, ο τρίτος βασικός στόχος που έχει θέσει ο πρόεδρος Μανώλης Μαρκόπουλος, ενώπιον του ΔΣ σήμερα, είναι ο στόχος της επικοινωνίας. Κάτι το οποίο προσπαθούμε να φροντίσουμε σε αυτήν τη θητεία, ειδικά στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, είναι να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και να επηρεάσουμε και να βελτιώσουμε την επικοινωνία που έχουμε προς τα έξω. Το προς τα έξω έχει πολλές κατευθύνσεις, διότι οι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων με τους οποίους η Ένωση Ξενοδόχων αλληλεπιδρά καθημερινά είναι πολλές. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως πώς σε όλες αυτές τις ομάδες πρέπει να έχουμε μια παρουσία πραγματικά αξιόλογη, να κοιτάξουμε ποια είναι η εικόνα της Ένωσης προς τα έξω, και όχι μόνο στο κομμάτι της θεωρίας, της εικόνας δηλαδή, αλλά και στο κομμάτι της πράξης. Δηλαδή, έχουμε τις βασικές πέντε ομάδες, θα έλεγε κανείς, έχουμε τα μέλη της Ένωσής μας, τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να βλέπουν την προσφορά της Ένωσης πραγματικά, να βλέπουν ότι η Ένωση προσφέρει στα μέλη της και ότι αξίζει κάποιος να είναι μέλος της Ένωσης. Πρέπει να ενωθούμε σαν μια γροθιά, διότι η Ένωση Ξενοδόχων και ο κλάδος των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ δυνατός από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης και από πλευράς ΑΕΠ. Εάν λάβουμε υπόψη μάλιστα τον πολλαπλασιαστή, όπως πολλές φορές έχει αναφέρει και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Χατζής στις τοποθετήσεις του, αν λάβουμε τον πολλαπλασιαστή του 2,5% επί ένα ΑΕΠ περίπου του 1,3 με τα δεδομένα του 2017, φτάνουμε σε περίπου 3,25 δισεκατομμύρια έμεση συνεισφορά του ξενοδοχειακού κλάδου της Ρόδου στο ελληνικό ΑΕΠ. Αυτά είναι δεδομένα πραγματικά, που ουσιαστικά σημαίνει ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι πραγματικά ισχυρός, είναι ποιοτικός και είναι αξιοσημείωτος, που σημαίνει ότι ενωμένοι και πραγματικά ενωμένοι όλοι οι ξενοδόχοι και με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες του τουριστικού κλάδου, μπορούμε να είμαστε σαν μια γροθιά πάρα πολύ ισχυρή και μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Τέλος, εννοείται πως στις υπόλοιπες ομάδες στο κομμάτι της επικοινωνίας βρίσκονται και οι υπόλοιπες ενώσεις της υπόλοιπης Ελλάδας, οι φορείς, τα επιμελητήρια και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, όπως και φυσικά οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, με τους οποίους θέλουμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά με αυτήν την θητεία. Και τέλος, και θα κλείσω εδώ, θέλω να αναφέρω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε ανθρώπους
ανθρώπους που στηρίζουν πραγματικά τον ελληνικό τουρισμό και τον ροδιακό τουρισμό, όπως είναι ο νυν δήμαρχος και ο νυν περιφερειάρχης. Ειδικά ο νυν δήμαρχος, είχαμε μαζί του τη λύπη να έχει αποχωρήσει από την Ένωση, όμως είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό και έναν εξίσου μάλλον αξιόλογο σκοπό αυτών της πρόοδης της Ρόδου και είμαστε σίγουροι ότι και με τα δύο αυτά ικανά στελέχη και αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους θα έχουμε μια πραγματικά καλή συνεργασία για το καλύτερο του τόπου μας και το καλύτερο όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά του κύριος Ιωάννης Χατζής, ταμείας και ειδικός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, σε κεντρικά όργανα του ξενοδοχειακού κλάδου, εκφράζοντας την ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά του, τόνισε πως κοινός σκοπός είναι να προωθούμε τη Ρόδο για ένα καλύτερο αύριο, ενώ μίλησε και για τη νέα τουριστική περίοδο. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα. Ευχαριστούμε όλους τους ξενοδόχους της Ρόδου για τη στήριξη που μας δώσανε στις εκλογές. Ο λόγος που είμαι χαρούμενος είναι ότι και προεκλογικά και την ημέρα των εκλογών και σήμερα τα μηνύματα και οι συζητήσεις είναι μηνύματα χαράς και οι συζητήσεις είναι ευχάριστες. Όλοι εμφανίζονται πάρα πολύ ενωμένοι. Ο στόχος είναι κοινός για όλους. Και στο πρώτο συμβούλιο που είχαμε σήμερα συμφωνήσαμε ότι η Ρόδος είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω και από τους ξενοδόχους, είναι πάνω και από όλους. Ο πρώτος σκοπός μας είναι η Ρόδος. Όπως είπε και ο Αθηναγόρας, το έργο μας είναι διπλά δύσκολο γιατί ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο πήχης που έθεσε ο Αντώνης στην προηγούμενη εννιαετία της θητείας του σαν πρόεδρος είναι πάρα πολύ ψηλά. Οπότε το έργο και για τον πρόεδρο μας Μανώλη Μαρκόπουλο και για όλο το Συμβούλιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω μέσα στην τριετία να καταφέρουμε να παράγουμε έργο και να δικαιώσουμε την απόφαση των ξενοδόχων του νησιού. Η Ρόδος, όπως είπε και ο Αθηναγόρας, παράγει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έμεσο ΑΕΠ. Πρέπει τώρα, όπως και παλιά, να πάρει πανελλαδικά τη φωνή που της αξίζει και τη φωνή που έχει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και ο κοινός σκοπός πάντα είναι να προωθούμε τη Ρόδο για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Και για μας και για τα παιδιά μας και για όλους μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Υπάρχει εκτίμηση για τη σεζόν? Προς το παρόν, τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε φαίνονται θετικά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε. Συνήθως γύρω στο Μάρτιο, στην έκθεση του Βερολίνου, τα μηνύματα είναι πιο ξεκάθαρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο πρώτος μας στόχος θα πρέπει να είναι οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων να είναι υψηλές, έτσι ώστε ακόμα και καλά να πάει φέτος, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις κρατήσεις και για του χρόνου και για του αντίχρονου, γιατί ο τουρισμός αποτελεί σχεδόν 90% του ΑΕΠ του τόπου, οπότε πρέπει να είναι δυνατός για να μπορεί να παράγει πλούτο για όλους. Ευχαριστώ. Ο Δήμος Ρόδου έχει ήδη εγκαταστήσει σε 5 σημεία της πόλης αυτόνομους μηχανικούς κομποστοποιητές και έχει προμηθευτεί το απαραίτητο υλικό για την διαλογή και πηγή των βιοαποβλήτων ομά και μαγειρεμένα υπολείμματα τροφής και την πρόσβαση και απόρριψή τους στους αυτόνομους μηχανικούς κομποστοποιητές. Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος έχει ήδη προγραμματιστεί για τις ημέρες Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Ιανουαρίου η σχετική εκπαίδευση και επίδειξη προς τους συμμετέχοντες από τους συνεργάτες στο πρόγραμμα εκπροσώπους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε στις εγκαταστάσεις των στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών στην περιοχή Ζέφυρος για την κάλυψη της εκπαίδευσης 5η 31 και ώρα 15:30. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στην Κάρπαθο σε θαλάσσιο χώρο σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 23,8 χιλιόμετρα και επίκεντρο 104 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρπάθου. Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε μια ακόμη δόνηση μεγέθους 3,4 ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και επίκεντρο 98 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12 με την Στεφανία Παπακωνσταντίνου. Έως τότε, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.